κύριε Υπουργό. Καλημέρα, κύριε Υπουργό. Πολιτική, τηλεπικοινωνιών και ενημέρωση είναι κοντά μα. Σα ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, χθες λοιπόν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης γνωμοδότησε 35 εκατομμύρια η δημοπράτηση, η τιμή εκκίνησης για κάθε μία από τις 7 υποδημοπράτηση άδειες. Ωστόσο, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης γνωμοδότησε επίσης ότι το φάσμα δεν είναι απεριόριστο και σαφώς αναφέρει, πέραν το ότι ήταν ομόφωνη η απόφαση, πως η όλη διαδικασία θα βασιστεί στον υπάρχοντα νόμο για τις ραδιοτηλεοπτικές άδειες, τον λεγόμενο νόμο Παπά. Θα ήθελα μία πρώτη τοποθέτηση για αυτή τη γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, κύριε Παπά, δεδομένου ότι τις προηγούμενες ημέρες, πολύ πριν 24 νομίζω, είχαμε ήδη τις έντονες αντιδράσεις της Ένωσης Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας, οι οποίοι ζητούσαν αδειοδότηση χωρίς να υπάρξει τίμημα, αλλά με την εγγραφή σε ένα μητρό. Κοιτάξτε, νομίζω, καταρχήν να ξεκινήσω από το τελευταίο, νομίζω ότι οι θέσεις της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών είναι πάγιες. Δεν είναι θέσεις οι οποίες πρέπει σε όποιον παρακολουθεί τα πράγματα να δημιουργούν έκπληξη. Αλλά το καινούργιο στοιχείο στην συζήτηση για το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ένα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο πρέπει να θυμίσουμε ότι συγκροτείται με αυξημένη πλειοψηφία της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, συνεπώς έχει συγκροτείται από ανθρώπους οι οποίοι προτείνονται από σχεδόν όλα τα κόμματα του πολιτικού φάσματος και με ομόφωνη απόφασή του κατέληξε στην ρύθμιση την οποία και εσείς περιγράψετε. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο και βεβαίως πρέπει να πούμε και το σωστό ότι αυτή η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης έχει κάνει περισσότερη δουλειά μέσα σε κάποιους μήνες από ό,τι είχαν κάνει οι προηγούμενες συνθέσεις σε 15 χρόνια. Μετά από πολλές επιστολές όμως που έχετε στείλει και πολλές πιέσεις. Όχι, κοιτάξτε να δείτε, υπήρχε έτσι κι αλλιώς η κατά τον νόμο προβλεπόμενη αλληλογραφία για να ρυθμιστούν τα θέματα της τιμής εκκίνησης και του αριθμού των αδειών. Αυτή εξελίχθηκε ομαλότατα, για να μην πω πάρα πολύ γρήγορα, και κυρίως όμως νομίζω ότι φαίνεται ότι υπάρχει μία βούληση ξεκάθαρη να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Είστε ικανοποιημένος από το τίμημα των 35 εκατομμυρίων ευρώ που τέθηκε που τίθεται ως τιμή εκκίνησης? Νομίζω ότι είναι μία απολύτως λογική απόφαση, με την έννοια ότι δεν έχει υπάρξει προσπάθεια άλλη αποτίμησης του τηλεοπτικού φάσματος στην Ελλάδα και της δυνατότητας να εκπέμπει κανείς μέσω αυτού, εκτός από τον διαγωνισμό ο οποίος έγινε το περασμένο καλοκαίρι και δυστυχώς ακυρώθηκε από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Λαμβάνεται και αυτή η υπόψη και καταλήγουν σε αυτό το σημείο κίνησης, το οποίο νομίζω ότι διασφαλίζει τα συμφέροντα του δημοσίου. Και η διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου έχει να κάνει ως υποχρέωση και με την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα, αλλά και βεβαίως τις ανεξάρτητες αρχές, και θέλω να καλέσω ανοιχτά τα πολιτικά κόμματα να στηρίξουν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στο έργο του, το οποίο νομίζω ότι για πρώτη φορά μετά από 3 δεκαετίες ανομίας, παρανομίας και αρχίας είναι πολύ κοντά στο να κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα και να διαδοτήσει. Και αν τα θυμηθούμε και λίγο ιστορικά, στα 30 χρόνια αυτά που αναφέρεται, υπήρχε η προσπάθεια επί Καραμαλή με το βασικό μέτοχο, μετά έρχεται η δική σας πρώτη προσπάθεια και τώρα βρισκόμαστε στη δεύτερη με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και χθες, μιλώντας με πηγές από το ΕΣΟΡΟΥ, μου έλεγαν ότι αν μη τι άλλο υπάρχει ικανοποίηση και σε αυτούς, γιατί ξεπεράστηκαν δύο πρώτοι σκόπελοι. Ο πρώτος ήταν το πόσες θα είναι οι άδειες και ο δεύτερος η τιμή εκκίνησης. Τώρα το τρίτο και βασικότερο είναι το πότε θα ολοκληρωθούν. Έχει σημασία και το ομόφωνο της αποφάσεως. Νομίζω είναι ένα σημαντικό μήνυμα το οποίο έτσι διευκολύνει και την πολιτική συζήτηση, κατά τη γνώμη μου. Το βάζετε σε αντιδιαστολή με τη συζήτηση που έγινε για τον αριθμό των αδειών στις αρχές Ιουλίου? Αυτό το είπατε εσείς. Εγώ λέω έτσι ότι... Έτσι τερμινεύω εγώ, αν μου ναι, λέω ότι έχει τη σημασία του το ομόφωνο, διότι ακριβώς τα πρόσωπα τα οποία συναποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχουν προταθεί από τα περισσότερα κόμματα της Ελληνικής Βουλής και αυτή η σύνθεση συγκέντρωσε, όπως προβλέπει ακριβώς το Σύνταγμά μας, την πλειοψηφία των 4 πέμπτων στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Και τώρα το ερώτημα όλων είναι, θα έχουμε άδειες και πότε? Όχι, νομίζω ότι είναι προφανές. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί αυτή τη διαδικασία τώρα να τη σταματήσει. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επιτελεί το ρόλο του. Μένει η διαδικασία
της προκήρυξης. Είμαστε και σε ανοιχτή διαβούλευση για να διευκολύνουμε με οποιονδήποτε τρόπο κριθεί ότι χρειάζεται. Προφανώς, προφανέστατα, και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε όλοι αισιόδοξοι. Κατά την εκτίμησή σας, δηλαδή, πότε αναμένετε να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση? Κυρία Αργύρη, επιτρέψτε μου να μην την απαντήσω αυτή την ερώτηση, διότι είναι αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης να βάλει κάτω τα χρονοδιαγράμματα. Έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι το Υπουργείο μας είναι στο πλευρό αυτών των ανθρώπων και του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και των μελών. Στηρίζουμε, υποστηρίζουμε, έχουμε παραδώσει όλη την τεχνογνωσία η οποία συσσωρεύτηκε με το διαγωνισμό της περασμένης χρονιάς και από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα χρονοδιαγράμματα τα οποία θα ανακοινωθούν θα είναι χρονοδιαγράμματα που θα ικανοποιήσουν και τον κόσμο ο οποίος προσδοκά επιτέλους να ρυθμιστεί αυτό το πεδίο και κυρίως βεβαίως θα διασφαλίσουν και τα συμφέροντα του δημοσίου με το κατάλληλο τμήμα. Ήδη έγινε και χθες αναφορά στη γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ότι όλη η διαδικασία θα εξελιχθεί βάσει του νόμου που ήδη υπάρχει για την τηλεοπτική αδειοδότηση. Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ, κύριε Υπουργέ, είναι πιστεύετε ότι το τίμημα, το τελικό, σε τι ύψος θα κυμανθεί, έτσι ώστε να ωφεληθεί στο έπακρο το ελληνικό δημόσιο? Κοιτάξτε, εδώ ξεκινάμε από ένα τίμημα το οποίο διαπιστωμένα η αγορά μπορεί να καταβάλει. Και αυτό, γιατί ήδη κάποια μέσα χαρακτήρισαν υψηλό το τίμημα, ήδη κάποιοι ιδιοκτήτες. Θέλω να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και να πούμε το εξής. Ο Μιλόν και άλλοι δύο αξιωματούχοι κυβερνητικοί, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, ο κύριος Κρέτσος, έχουμε στα χέρια μας μια αγωγή του τηλεοπτικού σταθμού Star, ο οποίος ζητά να του καταβάλει το ελληνικό δημόσιο 32 εκατομμύρια ευρώ επειδή έχασε το τηλεπαιχνίδι Survivor. Μάλιστα. Και γι' αυτό κατηγορεί. Άρα νομίζω, εάν υπάρχει ένα τηλεοπτικός... Επειδή δεν είχε άδεια λειτουργίας. Προσέξτε, υπάρχει ένα επιχείρημα ότι κάναμε ένα διαγωνισμό ο οποίος τελικά δεν ολοκληρώθηκε και ενόψει του διαγωνισμού πέρσι ακύρωσαν ένα συμβόλαιο το οποίο είχαν και δεν είχαν τελικά το τηλεπαιχνίδι Survivor. Αλλά εδώ πέρα βρίσκεται ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Αν ένας τηλεοπτικός σταθμός ισχυρίζεται ότι μόνο από ένα τηλεοπτικό προϊόν στην μισή περίπου ή στα 3/4 της σεζόν είχε απώλεια εσόδων 30 εκατομμυρίων, αντιλαμβάνεστε ότι τα 35 εκατομμύρια για τη δεκαετία ενδεχομένως να μην είναι και πάρα πολλά. Για να μην πω τίποτα άλλο και άρα εκτιμάτε λοιπόν ότι θα υπάρξουν 7 υποψήφοι για να διεκδικήσουν, ναι, τις 7 άδειες ή θα αποθαρρυνθούν κάποιοι? Όχι, να είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν υποψήφοι, διότι κάποιοι προσπαθούσαν και πέρσι το καλοκαίρι να διακινήσουν σενάρια αποχής ή μη παρουσίας τηλεοπτικών σταθμών και άλλων εταιριών στον διαγωνισμό ο οποίος διεξήχθη, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν έγινε έτσι και κυρίως νομίζω τώρα, επειδή έχουμε μια διαδικασία η οποία είναι και νομικά και συνταγματικά απολύτως θωρακισμένη μετά τις ατυχείς εξελίξεις του περασμένου έτους, είναι και πολύ πιο ελκυστική και για τους επενδυτές αλλά και για τα λειτουργούντα κανάλια τα οποία μπορούν και πρέπει να πάρουν επιτέλους άδεια. Η αλήθεια είναι, κύριε Παπά, ότι το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα στο τηλεοπτικό τοπίο. Βλέπουμε παλιά τζάκια να αντικαθίστανται από νέους παίκτες. Υπάρχει μια μόχλευση και αυτό που αναρωτιέμαι είναι τελικά, θεωρείτε ότι αυτές είναι κινήσεις της κακέρα, θεωρείτε ότι συνδέονται? Τι γίνεται, έχουν αλλάξει τα δεδομένα? Κοιτάξτε, σε σχέση με πέρυσι. Ο ρόλος ο δικός μας, κυρία Αργύρη και κυρία Χρονά, είναι να διασφαλίζουμε τα συμφέροντα του δημοσίου. Και με αυτή την έννοια πρέπει να είμαστε εξαιρετικά φιδωλοί όταν σχολιάζουμε επιχειρηματικές επιλογές. Αυτό που εμείς πρέπει σε κάθε στιγμή να επαναλαμβάνουμε είναι ότι υπάρχουν στην κείμενη νομοθεσία πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια ως προς τη λειτουργία των σταθμών και για τις εγκαταστάσεις και για τον εξοπλισμό και για τον αριθμό βεβαίως των εργαζομένων. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι όταν ολοκληρωθεί η αδειοδότηση ο αριθμός των εργαζομένων θα αυξηθεί στα ιδιωτικά κανάλια, διότι έχουμε την πρόνοια για τα 400 άτομα ανά τηλεοπτικό σταθμό και βεβαίως τα 7 κανάλια μας φέρνουν σε ένα αριθμό 2.800 εργαζομένων που είναι παραπάνω από ό,τι αυτή τη στιγμή εργάζονται. Μιλάμε για τη βάση όμως, κύριε Υπουργέ, ναι, πάντα, έτσι. Για να καταλάβει ο κόσμος όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή τη στιγμή
συντριπτική πλειοψηφία των καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας απασχολεί πάνω από 400 άτομα. Δηλαδή είναι ένας αριθμός ο οποίος έχει αποδειχθεί από την πείρα και από την πορεία των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, ο οποίος κατελάχιστο καλύπτει τις βασικές λειτουργίες ενός σταθμού πανελλαδικής εμβέλειας. Το ερώτημα βέβαια είναι που τίθεται και αυτό πρέπει να μας πείτε αν θα μπορέσει να γίνει, να προστατευθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων μέσα από τον νόμο για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί να υπάρχουν 400 και 500 και 800 εργαζόμενοι, αλλά είναι εργαζόμενοι που αμείβονται, είναι εργαζόμενοι στους οποίους οι οποίοι τηρούν το ωράριο εργασίας ή υποχρεώνονται να εργαστούν παράλληλα στα site και στα ραδιόφωνα των ιδιοκτητών των τηλεοπτικών σταθμών οι οποίοι τους έχουν προσλάβει. Αν θα υπάρξει μια προστασία ναι. των εργασιακών δικαιωμάτων. Είναι πάρα πολύ κέριο το ερώτημα, αλλά εδώ το δαγκό χρειάζεται περισσότερο από δύο, ας πούμε. Με την έννοια ότι και η πολιτεία οφείλει νομικά να διασφαλίζει αυτά τα δικαιώματα και αυτό συμβαίνει στο νόμο 4339, ο οποίος προβλέπει 400 θέσεις εργασίας με βάση τη συμβάση εργασίας της τρέχουσας, αλλά εδώ είναι και ζητήματα του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στους τηλεοπτικούς σταθμούς, όπου πρέπει να υπάρχει μία εγρήγορση και βεβαίως και οι μηχανισμοί του κράτους να λειτουργούν ακριβώς για να διασφαλίζουν την εφαρμογή του νόμου. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι πάντα είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας εργαζόμενος υπό την απειλή της απόλυσης ή από την απειλή της μη καταβολής του μισθού του να μπορέσει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, τα εργασιακά. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ερώτημα είναι αν μέσω της αδειοδότησης των τηλεοπτικών καναλιών θα δεσμευτούν οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών καναλιών να εφαρμόσουν αυτά που πρέπει να εφαρμόζουν σε σχέση με τα εργασιακά. Ο νόμος είναι απολύτως βέβαιο ότι θα εφαρμοστεί στην ολότητά του. Επαναλαμβάνω, κυρία Χρονά, όμως χρειάζεται ισχυρός και σε εγρήγορση συνδικαλισμός. Χρειάζεται και η κυβέρνηση να έχει την μέρημνα ούτως ώστε ο νόμος να εφαρμόζεται και βεβαίως άπαντες να βρίσκονται και να πορεύονται μέσα στα πλαίσια του νόμου. Να το κάνω και εγώ λίγο πιο συγκεκριμένο, κύριε Παπά, γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε κάποια οξύμορα. Δηλαδή, είχαμε από τη μία τους καναλάρχες να διεκδικούν 9 με 12 άδειες, από την άλλη να βλέπουμε ότι προχωρούν σε λειτουργικές συνενώσεις. Προημερών είδαμε την απόλυση συναδέλφων από το ΣΤΑΡ. Τεχνικών, 21 στον αριθμό, και παράλληλα να μεγαλώνει το outsourcing, δηλαδή να περιορίζουμε τα κόστη, να τα δίνουμε όλα έξω, με αμφίβολη ποιότητα παρεχόμενου προϊόντος. Όλα αυτά πώς θα ρυθμιστούν? Νομίζω περιγράψατε μια θεμελιώδη αντίφαση. Δηλαδή, την ώρα που από το ίδιο στόμα ακούς ότι οι άδειες πρέπει να είναι πολύ περισσότερες, την ίδια ώρα ο ίδιος άνθρωπος προχωράει σε επιλογές οι οποίες αφορούν περιορισμό των εργαζομένων στο κανάλι και μη καταβολή μισθών και... Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι οδυνηρή και δύσκολη και σας είπα χρειάζεται και η κυβέρνηση και οι θεσμοί του δημοσίου να είναι σε εγρήγορση όπως και τον τελευταίο καιρό είναι και βεβαίως ένα συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο έχει και το εκτόπισμα και τη δυνατότητα να διασφαλίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και την ίδια ώρα λοιπόν που οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις συμβατικές υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα οικονομικά απέναντι στους εργαζόμενους, ισχυρίζονται ότι θα έπρεπε να έχει 12 άδειες, 12 κανάλια να αδειοδοτηθούν, ότι το φάσμα έχει τη δυνατότητα να σηκώσει 12 άδειες, ενώ υπάρχουν και οι κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μιλούν για ακόμα περισσότερες άδειες σε τηλεοπτικά κανάλια. Εντάξει, νομίζω ότι το τελευταίο τώρα που είπατε, κυρία Χρονά, έχει φύγει από το τραπέζι της συζήτησης. Δεν ξέρω τώρα αν μετά και τις τελευταίες εξελίξεις η Νέα Δημοκρατία θα επιμείνει στη θέση ότι θα πρέπει οι άδειες των πανελλαδικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης και γενικού περιεχομένου να είναι απεριόριστες. Όχι, το ερώτημά μου είναι αν πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχουν τόσα πολλά, να υπάρχει απεριόριστος αριθμός καναλιών, ακόμα και αν ήταν φυσικά. Κοιτάξτε, τεχνικό. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Υπάρχουν ζητήματα δυνατότητας του φάσματος, το οποίο είναι περιορισμένο και αυτό το υπογραμμίζει. Καλά, πέρα από ότι το λέμε εμείς από την πρώτη στιγμή και αντιμετωπίσαμε αυτά που αντιμετωπίσαμε, το λέει και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και βεβαίως το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με τις αποφάσεις του και τις τελευταίες βεβαίως. Το λέει και το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου λέει ότι το φάσμα είναι ένας πεπερασμένος εθνικός πόρος και η χρήση του οποίου μπορεί να αποφέρει οικονομική ωφέλεια. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει τίμημα. Αυτή είναι η συλλογιστική όλων των αποφάσεων
του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες για πρώτη φορά μετά από χρόνια πάνε να εφαρμοστούν επιτέλους. Διότι την παρανομία και τη λειτουργία του σαν εφαδίας την έχει υπογραμμίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας σε πάρα πολλές αποφάσεις, αλλά αυτές δεν είναι σεβαστές δυστυχώς. Και για να κλείσουμε λίγο το θέμα των αδειών, γιατί έχουμε κι άλλα να συζητήσουμε. Στην ουσία, βλέπετε ότι θα προχωρήσει αυτός η ολοκλήρωση της αδειοδότησης σύντομα, γιατί η εμπειρία μας έχει δείξει ότι θα υπάρχουν ενδεχομένως προσφυγές, το είδαμε και πριν από ένα χρόνο, που όλα αυτά μπορεί να καθυστερήσουν σημαντικά τη διαδικασία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κάθε ιδιωτική εταιρεία μπορεί να προασπίσει τα συμφέροντά της με όποιον τρόπο νομίζει μέσα στο νομικό μας πλαίσιο. Έτσι, και μπορεί να διατυπώνει την άποψη βεβαίως δημοσίως ότι δεν πρέπει να καταβληθούν χρήματα για τις άδειες και να χρησιμοποιήσει όποια ένδυκα μέσα θεωρεί κατάλληλα σε κάθε χρονική στιγμή. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή πάμε σε μια διαδικασία, ακριβώς επειδή δεν ξεκινήσαμε από το μηδέν και ακριβώς επειδή και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης φαίνεται ότι υπάρχει η αποφασιστικότητα αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί, η οποία είναι και νομικά και συνταγματικά θωρακισμένη και θα ολοκληρωθεί σύντομα και κυρίως θα παράξει ένα καθαρό τηλεοπτικό τοπίο, το οποίο θα είναι και ελκυστικό για τις επενδύσεις. Θα είναι καλό δηλαδή και για την παραγωγή του ελληνικού τηλεοπτικού προϊόντος, το οποίο έχει υποφέρει μέσα στα χρόνια της κρίσης, και για την απασχόληση όχι μόνο των ανθρώπων που εργάζονται στα κανάλια, αλλά και όλων των ανθρώπων, των οποίων το επάγγελμα συνδέεται με την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού. Το θέμα της αδειοδότησης των περιφερειακών σταθμών, πότε θα ανοίξει, κύριε Παπά? Αυτό έπεται, φαντάζομαι, και αυτό αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης είναι και από εκεί θα κρυθεί. Υπάρχει αριθμός συγκεκριμένος για το πόσα θα είναι τα κανάλια τα περιφερειακά που θα μπορούν να εκπέψουν? Όχι, δεν υπάρχει και αυτός προβλέπεται να οριστεί με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Θα λάβουμε υπόψη βεβαίως πληθυσμιακά κριτήρια και κριτήρια επίπεδου οικονομικής ανάπτυξης κάθε περιφέρειας για να βγάλουμε τις σχετικές αποφάσεις. Κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή όντως με τις τηλεοπτικές άδειες, την προηγούμενη εβδομάδα είχατε μία έντονη σύγκρουση με τον κύριο Τραγάκη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, σε σχέση με την συνταγματικότητα ή όχι του νόμου 2015, του 4339 του 2015, και θα ήθελα να μας ρωτήσει, να μας πείτε αν τελικά ισχύει ο νόμος, εάν είναι σε ισχύ λοιπόν αυτός ο νόμος που πολλοί λένε νόμος Παπά. Η αδειοδότηση γίνεται κατά εφαρμογή του νόμου 4339 του 2015. Αυτή είναι η νομοθεσία την οποία η Ανεξάρτητη Αρχή αυτή τη στιγμή εφαρμόζει και βεβαίως την επικαλέστηκε. Εδώ έχει γίνει μια προσπάθεια συστηματική να σηκωθεί ένας αχός γύρω από αυτή τη διαδικασία. Διότι θέλω με την ευκαιρία αυτή να θυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι στην εκδοχή του την πρώτη, την ψηφισμένη τον Οκτώβριο του 2015, αυτός ο νόμος είχε όλες τις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν κατέστη δυνατόν να συγκροτηθεί, επειδή ρητός η αξιωματική αντιπολίτευση τότε έλεγε ότι αν δεν γίνει απεριόριστος ο αριθμός των αδειών, δεν υπάρχει περίπτωση να συνενέσει. Εν πάση περιπτώσει, κύλησε πολύ νερό στα βλάκι. Εγώ θα έλεγα ότι δεν πρέπει, και κάνω μία έκκληση, να σταματήσουμε να μιλάμε λίγο για το παρελθόν, το πρόσφατο αυτής της δύσκολης πολιτικής αναμέτρησης και ιστορίας, και να δούμε πώς από εδώ και μπρος μπορούμε και πρέπει να πάμε σε ένα τηλεοπτικό τοπίο το οποίο έχει ξεκάθαρους κανόνες, είναι ρυθμισμένο, λειτουργικό και βιώσιμο. Πάμε τώρα και στην τηλεοπτική αγορά της διαφήμισης, γιατί είναι το νομοσχέδιο που ήδη επεξεργάζεστε στις επιτροπές και αναμένεται να έρθει στην Ολομέλεια μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Στην Ολομέλεια θα πάει την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ναι. Έχουμε άλλη μια συνεδρία των επιτροπών τη Δευτέρα και την Παρασκευή πάει στην Ολομέλεια. Έχει να κάνει λοιπόν με την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης που θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι αυτό για τους λιγότερο μοιημένους στο θέμα, τι έρχεται να διασφαλίσει. Ακούμε για διαφάνεια, ακούμε για γκρίζες ζώνες στη διαφήμιση, στη ροή χρήματος από τα κανάλια διαφημιστές, διαφημιστές κανάλια και αντίστροφα. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι ότι από τη συζήτηση στην Επιτροπή, αυτό που εγώ διαπίστωσα είναι οι καναλάρχες από τη μία το χαρακτηρίζουν αντισυνταγματικό, αντικοινωτικό, και το ίδιο και οι διαφημιστές. Δηλαδή έχετε ένα ενωμένο μέτωπο απέναντί σας σε αυτό το νόμο. Γιατί ισχύει αυτό? Καταρχήν να πω, κυρία Αργύτη, ότι στην συζήτηση στη Βουλή είχαμε έτσι αποτελέσματα τα οποία μπορούν να την καταστήσουν πραγματικά παραγωγική.
Και ενώ οι πρώτες τοποθετήσεις, όπως και εσείς λέτε, ήταν αρνητικές, μέσα από τη συζήτηση φάνηκε ότι μπορούν να πέσουν γέφυρες και μεταξύ των κομμάτων, αλλά και μεταξύ των ενδιαφερόντων μερών της αγοράς. Και πού εντοπίζονται αυτά τα σημεία σύγκλησης? Έχουμε άλλες 3-4 μέρες όπου μπορεί να συνεχιστεί και η διαβούλευση μετά και τυπικά και επίσημα και συναντήσεις να γίνουν για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Εδώ όμως νομίζω ότι ακουμπάμε μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά προβληματική. Πώς λειτουργεί η διαφημιστική αγορά? Λειτουργεί με τις λεγόμενες επιστροφές, όπου έρχονται διαφημιστικές εταιρείες και media shop και προπολούν το χρόνο καναλιών, πετυχαίνοντας πάρα πολύ χαμηλές τιμές και πιέζοντας έτσι τα οικονομικά των τηλεοπτικών σταθμών. Και επειδή η τηλεοπτική σταθμή, και σας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος με τις ιδιοκτησίες τους έχει έρθει σε σφοδρή σύγκρουση, έτσι. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί είναι οι οικονομικές μονάδες οι οποίες δημιουργούν απασχόληση. Θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά τους. Αυτό λέγαμε εμείς. Άρα, δηλαδή, αυτό λέτε ότι είναι προς όφελος των τηλεοπτικών σταθμών. Βεβαίως, διότι όταν υπάρχει τηλεοπτικός σταθμός, ο οποίος. Και δεν σας αποκαλύπτω κάτι το οποίο δεν έχει ξανακουστεί σε δημόσιο λόγο. Αν ανατρέξετε στα πρακτικά της Επιτροπής, η οποία εξέτασε τα δάνεια των κομμάτων και το ΜΜΕ, θα ακούσετε ιδιοκτήτη καναλιού να λέει ότι οι επιστροφές στις διαφημιστικές εταιρείες και στα media shop είναι 30-40%. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει ένα διαφημιστικό έσοδο ο τηλεοπτικός σταθμός, εκ του οποίου το 30% το επιστρέφει εν είδη αμοιβής ή με άλλους τρόπους, οι οποίοι δεν είναι απολύτως διαφανείς, στη διαφημιστική εταιρεία και στο Media Shop. Αυτό καθιστά καταρχήν πρώτον το κανάλι ενδεχομένως μη βιώσιμο και δημιουργεί και γκρίζες ζώνες αυτές τις συναλλαγές, τις οποίες κανένας δεν πρέπει να επιθυμεί. Μάλιστα. Δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει. Και τι κάνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα? Η ηλεκτρονική πλατφόρμα λέει όλες οι συναλλαγές πάνω στο τραπέζι. Δημοσιοποιούνται στην πλατφόρμα και θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα ακόμα και να δημοπρατείται. Ο τηλεοπτικός χρόνος. Πάτε να καταπολεμήσετε δηλαδή το μαύρο χρήμα και να εξασφαλίσετε και έσοδα. Και αν αυτό είναι κάτι με το οποίο το έχετε συζητήσει με τους δανειστές και προσδοκούν κιόλας από εκεί έσοδα. Όχι, δεν έχει μπει αυτή η συζήτηση στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Δεν είναι δυνατόν όλα να μπαίνουν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Εντάξει, μπαίνει το γενικό πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής και κάποιες άλλες βασικές πτυχές. Αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι η ρύθμιση του τοπίου και η μεγαλύτερη διαφάνεια είναι κάτι το οποίο πρέπει να κερδίσει την υποστήριξη και των πολιτικών κομμάτων και όσων είναι υπέρ των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων. Και βεβαίως θα καλούσα να το δούνε και με πολύ μεγάλη προσοχή και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, λέγοντας και υπογραμμίζοντας ότι είμαστε έτοιμοι να επιδείξουμε το μέγιστο βαθμό ευελιξίας και αλληλοκατανόησης και με τα άλλα πολιτικά κόμματα, αλλά και με τους ενδιαφερόμενους στην αγορά, ούτως ώστε να φτάσουμε σε μία λύση η οποία ακριβώς θα μας πάει στην φάση των καθαρών σχέσεων και ανταλλαγών, οι οποίες είναι πάνω στο τραπέζι, οι οποίες φορολογούνται κανονικά και οι οποίες και πληρώνονται στην ώρα τους. Δηλαδή, ξέρετε, ένας τηλεοπτικός σταθμός πληρώνεται για το διαφημιστικό του χρόνο, μπορεί 6, 7, 8 ή 9 μήνες μετά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το κενό δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα ρευστότητας. Κύριε Υπουργέ, στο νομοσχέδιο αυτό λοιπόν που είναι υποσυζήτηση, λαμβάνεται μέρημνα και για τη ρύθμιση δύο ακόμα σημαντικών θεμάτων. Για την πιστοποίηση της κυκλοφορίας των εφημερίδων, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί και από εκεί προκύπτουν διαφημιστικά έσοδα. Καθώς επίσης και γίνεται και μια προσπάθεια για την προσέλκυση επενδυτών στο κομμάτι των οπτικοακουστικών παραγωγών. Πείτε μας λίγο. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να πω το εξής, ότι για τα δύο θέματα τα οποία αναφέρετε υπάρχει ευρύτατη συνένεση μέσα στη Βουλή ήδη, δηλαδή για την εισαγωγή και την υποχρεωτική σάρωση του γραμμικού κώδικα στις εφημερίδες και την συλλογή αυτών των πληροφοριών σε ένα σύστημα κεντρικό το οποίο θα μπορεί να δημοσιεύει τις πραγματικές κυκλοφορίες. Θέλω να πω στον κόσμο το εξής. Όταν ανοίγει ο τηλεθεατής μας μια εφημερίδα και διαβάζει τις κυκλοφορίες, δεν διαβάζει τις εκαθαρισμένες κυκλοφορίες των εφημερίδων. Αλλά διαβάζει κάποιες εκτιμήσεις οι οποίες γίνονται την ίδια νύχτα της κυκλοφορίας των εφημερίδων, οι οποίες γίνονται από τα πρακτορία. Μάλιστα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε εάν υπάρχουν αποκλίσεις από την πραγματικότητα
Και βεβαίως, γιατί είναι αυτό κρίσιμο, είναι κρίσιμο διότι παίζει ρόλο στην κατανομή της διαφήμισης. Δηλαδή μας λέτε ότι τα πρακτορία αποφασίζουν να εκτιμήσουν τι φύλλα θα προπολήσουν από την κάθε εφημερίδα. Όχι, όχι στην προπόληση, αλλά στην, στην το τι θα δημοσιεύσει ακριβώς. Ναι. Δηλαδή έχουν κάποια μέθοδο δημοτοληψίας, η οποία παρακολουθείτε το ρεπορτάζ φαντάζομαι, έχει σηκωθεί πάρα πολύ θόρυβος για το εάν γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο και εάν πραγματικά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και ακριβώς επειδή έχει σηκωθεί αυτός ο θόρυβος και το πρόβλημα είναι πραγματικό, δεν υπάρχει και καμία επί της ουσίας αντίρρηση και μέσα στη Βουλή αλλά και τριγύρω για να προχωρήσουμε σε αυτή την διαδικασία. Και επειδή τα είπαμε τα ραδιοτηλεοπτικά. Όχι, ένα σχόλιο. Όχι, περιμένουμε μία απάντηση για το θέμα αυτό για τις οπτικοακουστικές, για επενδύσεις στον τομέα αυτό που είναι ένα νομίζω δόξης λαμπρό. Ναι, ναι. Εδώ δεν κάνουμε. Κάνουμε κάτι στην Ελλάδα, επειδή έχουμε τεράστια πλεονεκτήματα, αλλά δεν εναρμονίζαμε την νομοθεσία μας στην παραγωγή οπτικοακουστικών προϊόντων με την διεθνή πρακτική. Δηλαδή, αν δείτε τη λίστα των χωρών και τα κίνητρα που δίνουν για την προσέλκυση επενδύσεων σε αυτόν τον τομέα, θα δείτε ότι κάνουμε κάτι το οποίο είναι, θα σας έλεγα, συνηθισμένο έως τετριμένο διεθνώς. Έχουμε όμως ένα τρομερό πλεονέκτημα. Το γεγονός ότι η χώρα μας έχει τρομερή φυσική ομορφιά, έχει τεράστια ηλιοφάνεια, έχει και βουνά, έχει θάλασσες, έχει νησιά και, και αυτό δεν πρέπει καθόλου να το υποτιμούμε, διότι είναι πρώτον επενδύσεις οι οποίες αφήνουν στην τοπική οικονομία για κάθε ευρώ που δαπανά το δημόσιο ως κίνητρο, αφήνουν 3 έως 4 ευρώ. Αυτό λέει η διεθνής εμπειρία. Συνεπώς είναι μια πάρα πολύ παραγωγική δραστηριότητα και έχει και ένα άλλο αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι απολύτως μετρήσιμο, που έχει να κάνει με την εικόνα της χώρας. Έτσι, και το πώς αυτή μπορεί πραγματικά να βελτιωθεί μέσα από την προσέλκυση επενδύσεων τέτοιου τύπου. Κύριε Παπά, παρόλο που είμαστε εκτός χρόνου, θα ήταν παράληψη να μην σας ρωτήσουμε για το τι σηματοδοτεί η έξοδος στις αγορές, για τα επόμενα ορόσημα και πόσο ψηλά έχει μπει πια και ο πύχης, γιατί ακούσαμε και στη Βουλή και τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Χουλιαράκη να μας λένε ότι θα ξαναβγούμε στις αγορές πριν το τέλος του έτους. Κοιτάξτε, νομίζω ότι την έξοδο στις αγορές πρέπει να την βλέπουμε ως ένα κομμάτι μιας συνολικής προσπάθειας. Και όχι ως ένα και μοναδικό ορόσημο το οποίο είναι ικανό να κρίνει ή να απορρίψει ένα σύνολο οικονομικής πολιτικής. Διότι εδώ πέρα έχουμε μια πετυχημένη έξοδο στις αγορές, η οποία όμως συνοδεύεται από πάρα πολύ ισχυρά και θετικά μακροοικονομικά δεδομένα. Δηλαδή, το γεγονός ότι η οικονομία μας έχει ξαναγυρίσει στην ανάπτυξη, αυξάνεται η απασχόληση κατά 300.000 θέσεις εργασίας, αυξάνονται οι επενδύσεις, αυξάνονται οι εξαγωγές και βεβαίως αυξάνεται και η ιδιωτική κατανάλωση και η βιομηχανική παραγωγή. Αυτά είναι που μας ενδιαφέρουν και θέλουμε η έξοδο στις αγορές να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην υπονομεύει αυτές τις θετικές δυναμικές και αυτά τα θετικά στοιχεία. Κύριε Υπουργέ, έχω ιδιαίτερη σημασία εν όψη θερμού φθινοπόρου που έχουμε και με προαπαιτούμενα που μένει να υλοποιηθούν και εμπροστοβαρή κιόλας. Ναι, νομίζω όμως ότι το πακέτο το δημοσιονομικό είναι δεδομένο, ψηφισμένο και δεν υπάρχουν νέα ζητήματα και δεν υπάρχουν κυρίως διότι φαίνεται ότι η πορεία των δημοσιονομικών μας είναι καλή όπως ήταν και τον περσινό χρόνο. Συνεπώς έχουμε το πρώτο πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί και αποδίδει. Δεν λέω και για να μην παρεξηγηθώ ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες, ότι δεν υπάρχουν στρώματα και ειδικά κατηγορίες της μεσαίας τάξης οι οποίες υφίστανται πάρα πολύ σοβαρή και μεγάλη πίεση. Όμως εδώ είμαστε σε μια φάση που πρέπει να αναρωτηθούμε και ως πολιτικό σύστημα και ως λαός ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν αυτό το πρόγραμμα να είναι και λειτουργικό οικονομικά, αλλά και να παράγει τις συνθήκες πολιτικής σταθερότητας. Διότι ξέρετε, ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός μετά την κρίση που θα ολοκληρώσει την τετραετία. Δεν είναι τυχαίο ότι κανένας πρωθυπουργός δεν άντεξε να ολοκληρώσει. Εντάξει, βέβαια η αντιπολίτευση έχει διαφορετική γνώμη, αλλά δεν είναι πολύ όμως. Μίλαγαν για την κυβέρνηση. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Ήταν η πρώτη συνέντευξη που δώσατε μετά την κρίσιμη απόφαση, τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μετά από πάρα πολλά χρόνια για τιμή εκκίνησης σε 7 άδειες τηλεοπτικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και θα έρθουμε αμέσως μετά με κάτι που αφορά